Τώρα είδα το επάθλο επικοινωνία, το πόσο κλαίγαμε, πόσο ανάγκη είχαμε από ένα μήνυμα του ανθρώπου μας, της οικογένειάς μας, ότι κάναμε 10 ράνια να το αποκτήσουμε αυτό το επάθλο. Χθες πήγα και έφαγα με την οικογένειά μου κάπου έξω και μου φαίνονταν περίεργο που ζητούσα να παραγγείλω και εκεί έπρεπε να τρέξω και να το κατακτήσω αυτό. Ναι. Εγώ αυτό έμαθα στο παιχνίδι αυτό, ότι εάν δεν προσπαθήσεις να κερδίσεις κάτι με τον κόπο και τον ιδρώτα σου, δεν στο φαίνει ποτέ κανείς. Ναι, κάποια πράγματα που τα θεωρούμε απλά όταν αυτό μας λείπουν. Βέβαια. Τώρα θυμήθηκα που είπαμε για τις πέτρες, γιατί είμαι έξυπνος άνθρωπος, συνεχώς σκέφτομαι. Βέβαια. Θυμάστε στο Ναυαγό μια σκηνή που ο Τομ Χάνκς προσπαθεί να ανάψει μια φωτιά για να φάει μετά από. Και όταν πια σώζεται και επιστρέφει που παίζει με έναν αναπτήρα. Ναι, και σκέφτεται. Ναι, και είναι τόσο απλό δηλαδή να ανάψει. Και λες, κοίτα εγώ για να. Άνοιγε τη βρύση, έπεφτε νερό που μάζευε μετά. Αυτά τους λείπουνε. Ναι, βέβαια. Και μπορώ να πω ότι μου λείπει αυτό που έζησε εκεί. Είναι περίεργο το ότι το λέω. Θα πας και στο All Star δηλαδή, του χρόνου. Στο All Star θα πας. Εάν μου το προτείνουν, η αλήθεια είναι ότι οι δικοί μου δεν δίνουν καθόλου, ούτε και ο Χρήστος. Λοιπόν, φίλε, βρήκατε δουλειά, θα κάνουμε. Συγγνώμη, αγάπη μου. Θα πάμε και θα ανοίξω μια καντίνα κρυφά. Οικονομήσαμε. Τελείωσε. Και θα παίρνουμε ποσοστά από τα δεδουλευμένα. 50 ευρώ το σπουδιό. Δεν έδινε ένα δεκάρικο να φας. Ναι, δεν έχουν και λεφτά. Πού να το βρει κοπέλα εκεί που τα γράφαμε. Τα λέγαμε. Εγώ πάντως από τους φετινούς παίχτες, γιατί πολλοί διαφώνησα με το casting. Δηλαδή κάποιοι κατ' εμένα δεν ήταν άξιοι επιλογής για να συμμετέχουν στο Survivor. Εσύ ήσουν λίρα 100. Γεννημένη γι' αυτό. Ήσουν από τους παίχτες που έδωσαν και πολύ αγωνιστικά. Έδωσες και το reality σου. Reality, ναι. Και τις φωνές σου τις έβαλες και τις αντιπαραθέσεις σου τις έκανες. Δηλαδή, έχει σημασία ο τρόπος όμως. Κοίταξε, δεν παρέκλεινε ποτέ από την πρώτη μέρα την ασημίνα είναι η κατηγορία των ανθρώπων που είτε τη συμπαθείς είτε την αντιπαθείς. Δηλαδή, δεν θα σου πάει έτσι. Δηλαδή, φαίνεται, είναι αυτό το. Βάζω το κεφάλι κάτω και πάω. Θα φωνάξω, θα γκρινιάξω, θα αντιδράσω. Αλλά θα το κάνω μπροστά σου, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ αυτό ήμουνα και είμαι και έξω. Είμαι φωνακλού, εννοείται. Δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει κλείσει η φωνή σου. Ναι, αλλά. Είμαι έτσι. Όταν έχω ένα συνέστημα, ή θα το βγάλω υπερβολικά, ή δεν θα το βγάλω καθόλου. Είμαι τον άκρο, δεν είμαι τη μέση. Από πού είσαι, Βρέα Σεμίνα, πού έχεις γεννηθεί, πού μεγάλωσες? Εδώ έχω γεννηθεί, στην Αθήνα, αλλά ο μπαμπάς μου είναι από Σύρο και Ίδρα και η μαμά μου είναι από Ρινή Ναυπακτία, Φωκίδα. Στην Αυπακτορία. Η λέξη βουνό είναι λόγω σωματικής διάπλασης ή λόγω αντοχής? Παιδιά, είναι βουνό και από κοντά, έτσι. Ρε, παιδί μου, όχι να καταρχάς την έβγαλε αυτή την. Ο Χρήστος. Από... Όχι. Το βουνό άρχισε. Και πριν το λέγα, πριν την επικοινωνία. Έτσι, φωνάζανε ναι, το βουνό άρχισε από το ποδόσφαιρο. Όταν πήγα στο ποδόσφαιρο και με είδαν έτσι τεράστια. Με βγάλανε τεράστια, βουνό. Τεράστια, μα έτσι πώς το θέτεις. Βουνό και εργαλείο με λέγανε. Εγώ επέλεξα στο Survivor να με πούνε βουνό και. Ήμασταν μέσα στο βανάκι που πηγαίναμε για το πρώτο επεισόδιο και μου λέει η Άσπα θα βγάλουμε ένα τραγούδι για το βουνό. Και το βγάλαμε μαζί με την Άσπα, την Πρεδάρη. Α, και έμεινε. Και έμεινε και το χρήμα. Στο ποδόσφαιρο τι θέση παίζεις, center forward πρέπει να παίζεις. Γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ. 23 χρονών, γιατί ανέβηκε νομίζω Β' Εθνική. Τους είχα δει στο γήπεδο όλα τα κορίτσια. Εγώ παίζω στο Μοσχάτο. Εντάξει, θα κάνουμε μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα θέλει ο πρόεδρος. Θα κάνουμε μεταγραφή, θα τα βρούμε. Και ξεκινάς με 200 μέτρα, με στίβο. Εγώ έκανα πρωταθλητισμό στα 200 μέτρα. Αλλά μετά λίγο, μετά τις Πανελλήνιες, έφερα τις μεγαλύτερες μου νίκες, αλλά μετά εκεί σταμάτησα. Και είπα ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο, κάτι που θα με σέβομαι και θα σέβομαι τον εαυτό μου, γιατί στο στίβο λίγο. Είχα αρχίσει και είχα αμφιβολίσει τον εαυτό μου, επειδή κάποιοι είχαν θέματα με τα κιλά μου και μου το λέγανε ευθέως. Και ήταν και αυτό που είπα και όταν με ρώτησε ο Γιώργος Σολιανός στο συμβούλιο, ότι τι έχεις περάσει και ποιο είναι το πιο δύσκολο συνέστημα. Και είχα πει αυτό, ότι τα κιλά μου στο στίβο. Γιατί είχα... Βρέα Σεμίνα μου, συγγνώμη, η σωματοδομή σου είναι μια αθλήτρια που μπορεί να κάνει και 200 και 400 ευρώ. Όχι, το μυϊκό της, το σκελετό ναι, της ήμουν είναι. Από τις αθλήτριες που όλοι οι προπονητές λέγανε έπταθλο ή ρήψεις. Γιατί ήμουν πολύ. Αυτό που είπα πριν, τεράστια. Εγώ είχα επιλέξει να πάω όμως προς τις ταχύτητες γιατί μου άρεσε να τρέχω. Να τρέχω γρήγορα και μετά όταν είδα ότι δεν. Ότι όλο αυτό με επιβαραίνει ψυχικά, λέω θα πάω στο ποδόσφαιρο που. Θα εκτιμήσουν αυτό και το εκτιμήσανε πολύ εκεί και χαίρομαι πάρα πολύ που πήγα στην ομάδα. Δηλαδή, ξεκίνησες να παίζεις μπάλα πριν 2-3 χρόνια. Όχι, 6 μήνες, λίγο πριν πάω στο παιχνίδι.
Περίμενε, βρε, Ασημίνα, να με τρελάνεις. Πήγε στην ομάδα έτσι και λες τώρα ξεκινάω να παίζω μπαλά. Ναι, πήγα στον πρόεδρο και του λέω: έκανα στίβο, έχω αυτούς τους χρόνους, δοκιμάστε με. Με δοκίμασε και με πήρε αλφαεθνική. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ταλέντο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ταλέντο. Έπαιζα μικρή ποδόσφαιρο, είχα σπαδεμένα πόδια από την μπάλα. Έχεις κλωτσίσει μπάλα. Ναι. Είναι κάποιος στην οικογένειά σου που ασχολείται. Ο μπαμπάς μου έκανε box. Ήτανε... Με το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι καμία σχέση. Ο μπαμπάς σου πυγμαχός. Έκανε λίγο box, ναι. Αλλά χόμπι, μην φανταστείς. Χόμπι. Αλλά ανάγκη σωματικό. Ρε το χρυστάρα. Το ταλέπορο. Ρε τι πάθαμε. Ο πεθερός θα σε πλακώνει. Τη γυναίκα μου μπορεί να τη φτάνει στα 200 μέτρα. Άστα και σε πάρε ένα στατικό άθλημα, σε προλαβαίνει και ο Δάντης.